Πάει καιρός από τις τελευταίες μικρές ταινίες που είχαμε κάνει στο ίντερνετ και σκεφτήκαμε ότι ίσως είναι πάλι μια περίοδος για να δημιουργήσουμε μια άλλη σειρά αργά το βράδυ, αν και εφόσον αυτό βγαίνει, έρχεται ως έμπνευση, όπως ήρθε τώρα καλή ώρα, για να μοιραστούμε πάλι μαζί σας πράγματα, σκέψεις που ίσως βοηθήσουν να ξεδιπλώσουν λιγάκι όλη αυτή την αναζήτηση που έχουμε όλοι μας για το θέμα της ευτυχίας, για το θέμα της αγάπης, για την πνευματικότητα, για όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τη ζωή μας, αλλά ακόμα και για τη χαρά και για την θετική πλευρά των πραγμάτων. Τυχαία αυτές τις μέρες προετοιμάζουμε ένα εργαστήρι με την υπόλυση και τα υπέροχα άλογα που έτσι αλλιώς κάνουμε πολλά πράγματα και είναι βασισμένο, εν πάση περιπτώσει, ή εμπνευσμένο, αν θέλετε, από την σοφία των ηθαγενών της Αμερικής, από τις τέσσερις πλευρές που έχουμε όλοι μας και που έχουμε μιλήσει για αυτές και που κάναμε μέρος αυτών των τεσσάρων πλευρών, μερών, όπως θέλετε να τις πείτε, στο Μωραΐτι. Και σε όλη αυτή την αναζήτηση, γιατί κανείς διαβάζει, διαλογίζεται, αισθάνεται, έχουν έρθει και άλλες πληροφορίες που μας συναντάνε και που μας θυμίζουν την πρακτική, την καθημερινή εφαρμογή όλων αυτών. Και ήταν πολύ όμορφο σήμερα ένα μέρος από ένα βιβλίο που διαβάζαμε για το πώς ο καθένας μπορεί σιγά σιγά να αρχίζει να μαζεύει, αν μπορεί να υπάρξει αυτός ο όρος που έχει και αλήθεια, να μαζεύει την πληροφορία για τον εαυτό του ή για τον εαυτό της. Αν κάτι μας λείπει σε όλους μας είναι να μπορέσουμε να συναντήσουμε ξανά το κομμάτι εκείνο, το οποίο είναι ένα, αυτό του μέσα, του εαυτού, του είναι μας, και να συνδεθούμε ξανά μαζί του για να δούμε τι αλήθεια είναι αυτό που αγαπάμε. Οι ηθαγενείς της Αμερικής το λένε τα ταλέντα που μπορεί να έχει κανείς. Όλοι μας έχουμε ταλέντα. Μην ψάξετε για κάποιο ταλέντο το οποίο θα πάτε σε κάποιο κανάλι να το δείξετε. Μακάρι να συμβεί και αυτό, αλλά δεν είναι το ζητούμενο. Είναι ταλέντα υπό την έννοια ότι υπάρχουν πράγματα που αγαπάμε, πράγματα που μας αρέσει να μιλάμε για αυτά, που όταν κανείς ανοίγει το ίντερνετ διαβάζει για αυτά, κάνει κάτι για αυτό. Μπορεί να είναι πάρα πολύ απλό, κυπουρική, και δεν χρειάζεται να έχετε ένα εμφάνταστο κήπο. Απλά μπορεί να σας αρέσει να μιλάτε στα λουλούδια σας ή να τα φροντίζετε και να είναι αυτό ένα πολύ βασικό κομμάτι της ζωής σας. Όλη αυτή η αναζήτηση, γιατί μέσα στην πνευματικότητα κάπου όλοι χανόμαστε και κατά καιρούς έχουμε πει ότι όλα τα βιβλία και οι τελετές καλώς, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι πόρτες προθέρμανση για να μπει κανείς μέσα στον εαυτό του, γιατί άλλωστε αυτό είναι πνευματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όλη αυτή η αναζήτηση έχει χαθεί μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στην οικογένεια, τη δουλειά και πολλά πολλά άλλα πράγματα που η φράση είναι «μας παίρνει η μπάλα». Έχουμε όλοι όμως τον χρόνο. Δεν έχουμε τη διάθεση. Έχουμε το χρόνο, ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Να βρούμε στιγμές, να βρούμε χρόνο και χώρο για να ξαναθυμηθούμε αυτά τα πράγματα τα οποία μας κάνουν πιο χαρούμενους, που κάνουν την καρδιά να χτυπάει πιο γρήγορα. Και αυτό που διαβάζαμε σήμερα από ένα βιβλίο που έχει να κάνει καθαρά με θέματα επιχειρήσεων και αποφάσεων και που όμως είναι πολύ αναγκαία, ξέρετε, στη ζωή μας. Δεν χρειάζεται να είστε επιχείρηση, ούτε να έχετε, ούτε εμείς έχουμε. Την ίδια στιγμή όμως σε αυτή την αναζήτηση πραγματικότητας υπάρχει ένα επιχειρήν καθημερινό. Και
αυτό το επιχειρήν μας ζητάει να παίρνουμε αποφάσεις και να κάνουμε πράγματα. Και φυσικά και να διαλογιζόμαστε και να συνδεθούμε με το θείο, με το όπως ο καθένας εννοεί το θείο και την ηρεμία και τη γαλήνη, αλλά υπάρχει ένα αφημί και υπάρχει και μια ταυτότητα που σημαίνει ότι υπάρχουν καθημερινές υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει όμως αυτή η αναζήτηση, δεν υπάρχει αυτός ο πυρήνας το να κάτσω και να δω μέσα στην εβδομάδα, γιατί αυτό ήταν πολύ ωραίο που διαβάζαμε, να κάνει κανείς ένα προγραμματισμό μέσα στην εβδομάδα. Και όχι την ημέρα, γιατί στην ημέρα θα κάνει ο καθένας από εμάς τα επίγοντα και θα πνιγεί και θα χαθεί μέσα στα υποτιθέμενα επίγοντα. Έχει λοιπόν ίσως ενδιαφέρον να αρχίσετε σιγά σιγά να αναζητάτε τι είναι αυτό που σας κάνει να χαμογελάτε. Να θυμηθείτε πάλι τον πυρήνα σας, τον δικό σας πυρήνα. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη δουλειά, ακόμα και αν δουλεύετε κάτι ή σε κάποια εταιρεία που μεταξύ μας την μισείτε. Μπορείτε όμως σε αυτή τη δουλειά, λόγω των υποχρεώσεων και όλα αυτά που λέει ο νους και σεβαστά είναι, αν ανακαλύψετε το πυρήνα σας, να αρχίσετε να ζητάτε χρόνο να είστε με αυτόν το πυρήνα της χαράς. Άμα δηλαδή είναι τα λουλούδια, να βρείτε χρόνο μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, να ασχολείστε με κάτι που αγαπάτε, ανεξάρτητα αν υπάρχουν υποχρεώσεις, παιδιά, πράγματα που δεν πολύ θέλετε και πολλά άλλα που, εν πάση περιπτώσει, έχουμε απορροφηθεί και την ίδια στιγμή έχουμε πιστέψει ότι είμαστε αβοήθητοι, ότι τα πράγματα έτσι είναι. Όταν ανακαλύψετε τον πυρήνα, που θέλει πολύ χρόνο και πάνω απ' όλα θέλει απομόνωση, πρέπει να αποτραβηχτείτε από τον κόσμο, από τη φασαρία, από τις υποχρεώσεις και έχετε χρόνο, όλοι έχουμε χρόνο, όρεξη δεν έχουμε. Όταν αρχίζετε ξαναθυμηθείτε, να θυμηθείτε ξανά αυτές τις στιγμές που χαμογελάτε, αυτά τα πράγματα που κάνετε και σας γεμίζουν, τους ανθρώπους με τους οποίους είσαστε και χαμογελάτε, με τις καταστάσεις, και αρχίζετε και το γράψετε αυτό, το γράψετε, όχι απλά να το θυμηθείτε, να το διαλογιστείτε, να το οραματιστείτε, αλλά να το γράψετε και να αρχίσετε σιγά σιγά να φτιάχνετε το όνειρό σας, τις αξίες σας, τα πιστεύω σας, θα διευκολυνθείτε στο πέρασμα του χρόνου, όταν έχοντας έναν πυρήνα για το ποια είναι η δική σας αλήθεια, τι είναι αυτό που εσείς αγαπάτε και όχι αυτό που σας είπαν ή αυτό που ανάγκη κατά ανάγκη κάνετε, θα δείτε ότι θα δημιουργηθεί ένα πολύ εύκολο, ας το πούμε, μια εύκολη ανάγνωση. Θα αρχίσετε να ξεχωρίζετε σιγά σιγά τι είναι επίγον και σημαντικό, τι είναι καθόλου επίγον και ασήμαντο, τι είναι σημαντικό και όχι επίγον. Και θα αρχίσετε σιγά σιγά να στρέφετε την προσοχή σας στα σημαντικά που δεν είναι επίγον, που έχουν να κάνει με την ζωή σας στο μέλλον, που έχουν να κάνει με τις σχέσεις σας. Φυσικά θα υπάρχουν σημαντικά και επίγοντα να λήξετε και να αναζητήσετε και θα αρχίσετε να τραβάτε την ενέργειά σας πίσω στα ασήμαντα και μη επίγοντα ή στα επίγοντα άνευ σημασίας. Ακούγεται λίγο θεωρία όλο αυτό, δεν έχει σημασία αν θα ακολουθήσετε αυτές τις ορολογίες, έχει όμως ενδιαφέρον σε αυτή την πνευματική αναζήτηση που πάντα μένουμε μόνο στο ένα κομμάτι, αυτό το να διαβάζει κανείς όμορφα βιβλία, το θείο, το πνεύμα, ο Θεός, η φύση, που όλα αυτά είναι αναγκαία, να μπορέσει να τα φέρει στην καθημερινότητά του και στην καθημερινότητά της. Και αν σχεδιάσετε αυτό το πρόγραμμα της εβδομάδας, πράγματα που έχετε να κάνετε, θα δείτε ότι όταν το απλώσετε μες την εβδομάδα, θα βρείτε αυτές τις ανάγκες. Υπάρχει ο ρόλος ή ανάγκη να είμαι στη δουλειά, υπάρχει ο ρόλος ή ανάγκη να είμαι πατέρας, μητέρα και υπάρχει και ο ρόλος ή ανάγκη να είμαι εγώ με μένα. Αλλά αυτά όλα πρέπει να καταγραφτούν. Πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός, ο οποίος δεν είναι απόλυτος, δεν τον ακολουθείτε αυστηρά, αλλά αρχίζετε και το φωτοτείτε σε ένα χαρτί και μολύβι, σε ένα χαρτί μάλλον, το μολύβι, το φωτοτή, τα πράγματα που απαρτίζουν το όλον σας. Και έτσι δεν τραβιέστε και δεν απορροφάτε τον εαυτό σας και την ενέργειά σας μόνο στα επίγοντα που είναι η οικογένειά μου, το παιδί μου, η δουλειά μου, αλλά αρχίζετε και δίνετε ζωή και στα πράγματα που είναι σημαντικά για εσάς.
δοκιμάστε το αυτό. Να αρχίζετε σιγά σιγά εκ πρώτης να βρείτε χρόνο και χώρο σιωπής και να καλέσετε το είναι σας, να θυμηθείτε τι είναι αυτό που σας κάνει και χαμογελάτε. Τι είναι αυτό που διαισθάνεστε και που βλέπετε ότι ασχολείστε πιο πολύ. Δεν έχει σημασία αν το κάνετε ως επάγγελμα. Δεν έχει σημασία αν έχει ξεχαστεί γιατί ήρθε ένα παιδί στη ζωή σας, επειδή άλλαξε η ζωή, επειδή χάσατε λεφτά, επειδή πολλά πράγματα μπορούν να έχουν συμβεί που να σε έχουν απομακρύνει από αυτό. Όμως όταν θα πάτε προς τα μέσα να το βρείτε, οι μνήμες θα έρθουν. Η αίσθηση και η διαίσθηση για το τι είναι αυτό που σας κάνει να χαμογελάτε και να αγαπάτε θα έρθει. Από εκεί όταν θα δημιουργηθεί ο πυρήνας που θέλει δουλειά και χρόνο, όχι κόπο, θα έχετε μετά ίσως την έμπνευση να αρχίσετε αυτό να το τροφοδοτείτε μέσα στην εβδομάδα σας. Γιατί μέσα στην ημέρα πολλές φορές, αν όχι πάντα, τα επίγοντα είναι προτεραιότητα α, οπότε ξεχνάω τον εαυτό μου, ξεχνάω τη χαρά μου, ξεχνάω εμένα, γιατί πάνω απ' όλα είναι το παιδί μου, πάνω απ' όλα είναι η δουλειά μου και πολλά άλλα πράγματα που έχω τελείως, μα τελείως παρεξηγήσει. Το κέντρο είστε εσείς. Το κέντρο δεν είναι η δουλειά σας, δεν είναι το παιδί σας, δεν είναι η οικογένεια. Όλα αυτά είναι κέντρα έξω από εσάς. Και όταν κάτι δομείται έξω από εσάς, είναι μια κατάσταση που εξαρτάστε από πράγματα έξω από τον πυρήνα σας και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Ίσως κάποια άλλη στιγμή αυτό θα το αναζητήσουμε. Δοκιμάστε λοιπόν έτσι για σαν ιδέα να βρείτε χρόνο και χρόνο να κάτσετε με εσάς μακριά από τους θορύβους, που η θόρυβη δεν είναι μόνο φυσική, είναι η θόρυβη του νου, τα πρέπει, μα όμως είμαι μητέρα, μα όμως είμαι επαγγελματίας. Το να βρω τις μικρές μου χαρές δεν είναι ή οι χαρές μου ή οι υποχρεώσεις μου. Συνυπάρχουν και τα δύο. Μπορούν να συνυπάρξουν και τα δύο, άσχετα αν θέλει χρόνο. Πάντως αυτή η ισορροπία είναι που μας λείπει. Και αυτά τα κέντρα που έχουμε εναποθέσει την ενέργειά μας και την όλη μας την ζωή, είναι ότι δεν μπορεί ποτέ αν είστε σαν κέντρο να είναι η δουλειά σας, να είστε επιτυχημένος, που σας το ευχόμαστε από την καρδιά μας. Δεν μπορεί η επιτυχία της δουλειάς σας να βοηθήσει την υγεία σας, να βοηθήσει τη σχέση σας με μια σχέση ερωτική ή συζυγική η οποία δεν είναι υγιής. Αυτά τα πράγματα ξεκινάνε από εσάς ως κέντρο που αρχίζει και φροντίζει τη δουλειά και την σχέση και το παιδί, μα πάνω απ' όλα τον εαυτό του, τον εαυτό της. Βρείτε σιγά σιγά ξανά πράγματα που σας κάνουν να χαμογελάτε, γράψτε τα σε ένα χαρτί και αφού τα γράψετε σε ένα χαρτί, βάλτε τα μέσα στην εβδομάδα, μέσα στον μήνα, να βρείτε χρόνο και χρόνο να τα κάνετε, όσο και αθώα κι αν είναι. Είναι η αλήθεια σας. Ό,τι σας κάνει να χαμογελάτε και να αισθάνεστε γαλήνη, αγάπη, χαρά, δημιουργικότητα, είναι η αλήθεια σας. Δεν έχει σημασία αν ο νους λέει ότι δεν μπορείτε, γιατί τώρα είναι αργά, γιατί τώρα είστε μητέρα, πατέρας και... Είναι η αλήθεια σας. Και όσο συνδέεστε την αλήθεια σας, ακόμα και υπό αντίξουες συνθήκες, θα βρίσκετε πάντα χρόνο να την εκφράζετε. Μα πάνω απ' όλα να συνδέεστε μαζί της. Καλό βράδυ.